έκθεση του Πενταγώνου βγάζει προβληματικά τα F-35 που θέλει να αγοράσει και η Ελλάδα. Συνταρακτικά είναι τα στοιχεία που αποκαλύπτονται σε απόρριτη έκθεση του Αμερικανικού Πενταγώνου, τα οποία καταδεικνύουν τεράστια έλλειψη αξιοπιστίας και κατεστραμμένα F-35 έπειτα από δοκιμαστικούς ελέγχους στα μαχητικά αεροσκάφη. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πανάκριβα οπλικά συστήματα είναι απογοητευτική και εγείρει τεράστια θέματα ασφαλείας. Η αποχαρακτηρισμένη ολοκληρωμένη έκθεση δοκιμής του Πενταγώνου του πολεμικού αεροπλάνου F-35 της Lockheed Martin, του πιο ακριβού οπλικού συστήματος της Αμερικής, αποκαλύπτει ότι 6 χρόνια δοκιμών μάχης έχουν αμαυρωθεί από καθυστερήσεις αξιοπιστίας και συντήρησης, όπλα που δεν εκτοξεύουν ευθεία και ανεπίλητες ανησυχίες σχετικά με τις δυνατότητες κυβερνοάμυνας. Στην έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κατά την διάρκεια εξαετών ελέγχων έχουν επέλθει μεγάλες καταστροφές από ολιγορίες στη συντήρηση, όπως όπλα που δεν πυροβολούν σωστά και ανεπίλητες δυσχέρειες στο σύστημα ηλεκτρονικής διεύθυνσης για κυβερνοεπιθέσεις. Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας για τον Επιχειρησιακό Έλεγχο των Οπλικών Συστημάτων δήλωσε σχετικά ότι το σύνολο της αξιοπιστίας, ετοιμότητας και διαθεσιμότητας των Αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών βρίσκεται κάτω από το όριο της αναμενόμενης συντήρησης. Η κυβέρνηση του Τραμπ θα πρέπει να έχει υπόψη ότι πετάμε τα F-35 επί 18 έτη και ακόμη δεν μπορούμε να κρατήσουμε ανέπαφα ή να πυροβολήσουμε ευθεία, δηλώνει ο Γκρέγκ Ουίλιαμς, διευθυντής του Κέντρου Αμυντικών Πληροφοριών, επισημένοντας ότι ο νέος πρόεδρος θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα με τα μαχητικά. Ο ίδιος προσθέτει πως υπήρξαν περιπτώσεις που τα αεροσκάφη δεν ήταν διαθέσιμα διότι οι απαραίτητες επισκευές δεν είχαν ολοκληρωθεί ή δεν υπήρχαν τα ανταλλακτικά. Ακόμη, παρουσιάζουν προβλήματα μετά την απογείωση, προτού καν ολοκληρωθεί ο προγραμματισμένος έλεγχος. Καταλήγοντας, τονίζει πως πολύ λίγα επιχείρησαν και ακόμη λιγότερα πέταξαν λόγω ελλιπού συντήρησης και μειωμένης αξιοπιστίας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.